από τον Παύλο Κοντιδή της πορείας του κατά το 2015, αλλά και για τον προγραμματισμό του και τους στόχους του για το 2016. Θα μου επιτρέψετε μια μικρή εισαγωγή που θα ήθελα να κάνω για τον Παύλο. Ο Παύλος δεν είναι απλά ο αθλητής που γνωρίσαμε το 2012, οι περισσότεροι από εμάς το γνωρίζουμε. Από το 2007 βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου, είτε ως έφηβος και στη συνέχεια στην κατηγορία των αντρών. Όλα αυτά τα χρόνια ο Παύλος δεν είχε ούτε μία χρονιά κατά την οποία να μείνει πίσω. Πάντα το όνομα του ήταν μπροστά και στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. Το γνωρίσαμε ευρέως το 2012 με την τεράστια επιτυχία στο Λονδίνο. Προηγουμένως είχε αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής και στην κατηγορία των εφήβων και από το 2012 και μετά είναι αθλητής της χρονιάς στην Κύπρο κάθε χρόνο, επίτευγμα το οποίο θα μπορούσε να επιτύχει και κατά το 2015 καθώς είναι ανάμεσα στην τελική λίστα των υποψηφίων. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να σημειώσω ότι η παραμονή αυτή του Παύλου στην κορυφή του κόσμου για 10 χρόνια μπορεί να τον κατατάξει ήδη στην κορυφαία θέση των Κυπρίων αθλητών όλων των εποχών. Δεν το λέμε γιατί απλά ήταν Ολυμπιονίκης το 2012, που είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα, είναι ακριβώς αυτή η διάρκεια. Με αυτά τα δεδομένα, για εμάς τους επαγγελματίες του χώρου, από οποιοδήποτε σημείο για να είμαστε, ο Παύλος θεωρείται αθλητικό πρότυπο. Για την υπόλοιπη κυπριακή κοινωνία θεωρείται αθλητής πρότυπο, αν συμπεριλάβουμε και την προσωπικότητά του και το ήθος, αλλά και τα μηνύματα που εκπέμπει σε όλη την κοινωνία. Λοιπόν, Παύλο, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά σε όλους, γιορτινές μέρες. Σας ευχαριστήσω που είστε όλοι εδώ σήμερα να ακούσετε τον απολογισμό του 2015 και τους στόχους μου για το 2016. Εκλεκτή προσκεκλημένη από την ΟΠΑΒΗ, κυρία Μαναρίδο, κύριος Αλεφτάρη, σας ευχαριστώ. Από τον ΚΟΑ, η κυρία Σάλου και ο κύριος Κώστας Σολομού. Και φίλοι αθλητικογράφοι, κυρίες και κύριοι. Το 2015 όντως ήταν μια δύσκολη χρονιά για μένα, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Είχα πολύ περισσότερους αγώνες που έλαβα μέρος σε σχέση με άλλες χρονιές. Είναι πάνω από 10 οι αγώνες. Ξεκίνησα τον Ιανουάριο στο Μαϊάμι, πρώτα στη Βραζιλία και μετά στο Μαϊάμι. Η χρονιά δεν ξεκίνησε όπως θα περίμενα. Κατάφερα να μπω στο μεταρρέσι, ήρθα στη 10η θέση. Μετά ήρθαμε πίσω στην Ευρώπη, διορθώσαμε κάποια πράγματα. Και ακολουθούσε το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Γαλλία, στο ΙΕΡΣ, τον Απρίλιο. Όπου παρόλα αυτά που ένιωθα έτοιμος και ήμουν προετοιμασμένος, τα αποτελέσματα δεν έρχονταν. Έτσι, άρχισα να συζητώ με τον προπονητή μου. Εγώ πίστευα ότι είχα ένα πρόβλημα με το σκάφος μου. Και τελικά, ναι, έτσι αποδείχτηκε ότι το σκάφος δεν ήταν καλό, γιατί όταν το άλλαξα στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Weymouth τον Ιούνιο, απευθείας έπαιξα στα μετάλλια. Κατάφερα να πάρω την 4η θέση, κερδίζοντας το Medal Race. Το Medal Race είναι 20 μεταλλίων που είναι οι 10 πρώτοι αθλητές στην τελευταία μέρα και είναι διπλή η βαθμολογία. Μέχρι εκείνο το Medal Race είχα ένα αρνητικό σερί με αρκετές θέσεις, 8ος, 9ος, 10ος στα προηγούμενα χρόνια και ήταν κάτι που ήθελα να σπάσω και δουλέψαμε σε αυτό. Ήρθε η νίκη στο Medal Race στο Weymouth, ανέβηκε η ψυχολογία μου σε αυτές τις ιστιοδρομίες. Αλλά δυστυχώς για έναν βαθμό δεν κατάφερα να πάρω το μετάλλιο πάλι εκεί όπου κέρδισα το Ολυμπιακό μετάλλιο. Ακολούθησαν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και το Πανευρωπαϊκό που ήταν πάρα πολύ κοντά σε ημέρες, στον Καναδά αρχές Ιουλίου και το Πανευρωπαϊκό ήταν μέσα Ιουλίου στη Δανία. Ήταν οι δύο στόχοι της χρονιάς. Στο Παγκόσμιο στον Καναδά δεν κατάφερα να πάρω κάποιο μετάλλιο. Τελευταία μέρα έπαιξα εκεί, στις πρώτες θέσεις. Μετά την πρώτη ιστιοδρομία ήμουν στη δεύτερη θέση. Πιστεύω λόγω έλλειψης μετεωρολογικής στήριξης σε αυτόν τον αγώνα δεν διαβάσαμε καλά τον καιρό και μας τύχησε αυτό. Γιατί πλέον όλες οι ομάδες από όλο τον κόσμο, οι μεγάλες, έχουν στήριξη της τεχνολογίας, θα έλεγα. Μετά ήταν το Πανευρωπαϊκό στο Άρχους, κάπου άρχισε να λείπει
να τελειώνει η βενζίνη. Δεν είχα, ήταν πάρα πολύ κοντά, κάπου τον jet lag. Πήρα και κάπου μια πρόρια κίνηση. Πήρα τη 7η θέση εκεί. Μετά είχα λίγο χρόνο να ανασυντάξω δυνάμεις. Πήγαμε στη Βραζιλία, στο προολυμπιακό τουρνουά, αρχές Αυγούστου. Εκεί τα προβλήματα που αντιμετώπισα πλέον ήταν πάλι με τα υλικά, γιατί δεν είχα τα δικά μου υλικά, λόγω ότι δεν είχα στείλει κάποιο κοντέινερ όπως οι περισσότερες ομάδες, και νοικιάσα ένα παλιό σκάφος που στο τέλος μου στήχησε. Ευτυχώς η σκληρή δουλειά δείξε ότι με επιβράβευσε, γιατί ήρθε το Παγκόσμιο Κύπελλο το Σεπτέμβριο στην Κίνα, όπου κατάφερα να πάρω μετάλλιο και να δω ότι αυτά που κάνω είναι σωστά και να ξέρεις ότι θα συνεχίσεις. Και μετά το αποκορύφωμα της χρονιάς ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Αμπουντάμπι, τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, που ήταν οι 20 καλύτερες αθλητές από την κατηγορία Laser. Κατάφερα να πάρω ακόμα ένα μετάλλιο, δύο συνεχόμενα, το αργυρό μετάλλιο. Και εδώ αξίζει να σημειωθούμε ότι και σε αυτούς τους διαγώνες μπήκα στο Medal Race και δεν ήμουν στη θέση των μεταλλίων και κατάφερα να κερδίσω και τα δύο Medal Race, τρία συνεχόμενα, αν υπενθυμίσω αυτά, στο Weymouth, που δείχνει πόσο σημαντικό είναι η κούρσα των μεταλλίων, και να παίρνω αυτά τα δύο μετάλλια για τη χρονιά που μας έφυγε. Και έτσι τελειώνω τη χρονιά στην τρίτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη, που είναι κάτι πολύ τιμητικό για μένα. Όπως βλέπετε στις οθόνες σας τώρα στο projector, είναι το πρόγραμμα του 16. Φέτος με τον προπονητή επιλέξαμε να μην κάνουμε τόσους πολλούς αγώνες, γιατί τη χρονιά του 15 καταλάβαμε ότι όταν έπρεπε να διορθώσουμε κάποια πράγματα, δεν είχαμε χρόνο να τα διορθώσουμε στην προπόνηση, γιατί ήταν πάρα πολλοί αγώνες. Και είναι αρκετά διαφορετικό το πρόγραμμα μας σχέση με παρόμοιες ομάδες από το εξωτερικό. Πολλοί επέλεξαν να πάνε πάλι στο Μαϊάμι και τον τέλη Ιανουαρίου και στην Πάλμα της Ισπανίας τέλη Μαρτίου. Εμείς δεν τους επιλέξαμε αυτούς τους αγώνες. Θα κάνουμε ένα μήνα συνεχόμενο προπόνηση στην Κροατία από τις 10 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου. Ακολούθως θα επιστρέψω λίγο στην Κύπρο και όπως βλέπετε θα είναι ο πρώτος αγώνας της χρονιάς το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Ισπανία. Μετά πάλι θα επιστρέψω λίγο Κύπρο. Θα πάμε για προετοιμασία στο Ρίο δύο εβδομάδες να εξοικειωθούμε ακόμη περισσότερο με τα νερά των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι το παραδοσιακό παγκόσμιο κύπελλο της Γαλλίας στο Ιέρς, το Wimbledon της ιστιοπλοίας θα έλεγα. Ένας από τους αγαπημένους μου αγώνες και νομίζω θα είναι η 11η μου συμμετοχή, αν δεν λαθάνομαι. Είναι από το 2005 που λαμβάνω μέρος σε αυτόν τον αγώνα. Και ακολούθως θα είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Μεξικό. Πάλι έχουμε αυτούς τους δύο αγώνες, είναι κοντά. Αλλά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα είναι το μεγαλύτερο τεστ πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα είναι όλοι οι αθλητές εκεί που θα λάβουν μέρος και όχι μόνο. Μετά έχουμε πάλι την επιστροφή μας στο Weymouth αρχές Ιουνίου. Αυτός ο αγώνας είναι λίγο ερωτηματικό, γιατί ίσως τρεις αγώνες συνεχόμενοι, αν νιώσουμε ότι δεν το χρειαζόμαστε, δεν θα λάβουμε μέρος. Και μετά όλο τον Ιούλιο, προετοιμασία στο Ρίο, επιστροφή πάλι λίγο στην Κύπρο και θα βγω μετά για τους Ολυμπιακούς 29 Ιουλίου. Και εντάξει, κάποιοι άλλοι αγώνες που είναι γραμμένοι μετά, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Κίνα και ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Αμπουντάμπι. Σίγουρα στόχος είναι η Ολυμπιάδα. Είναι αυτό που μετρά. Αν ήταν οποιαδήποτε άλλη χρονιά, το Παγκόσμιο και το Ευρωπαϊκό θα ήταν τα δύο σημαντικά. Αλλά είναι Ολυμπιακή χρονιά. Όλοι οι αθλητές στοχεύουν σε αυτόν τον τετραετή αγώνα. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού. Και σαν ιστιοπλόοι όλοι επενδύουν απίστευτο χρόνο στο Ρίο. Είναι δύσκολες οι συνθήκες για όλους εκεί. Είναι απρόβλεπτες. Τα ρεύματα αλλάζουν συνεχώς. Ευτυχώς και εμείς από την πλευρά μας με την ομάδα μου παίρνουμε μετεωρολογική βοήθεια από την Αυστριακή ομάδα και έτσι μας δίνουν πολύ έγκυρες προβλέψεις, ειδικά για τα ρεύματα, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ιστιοπλοεία. Πρόσφατα ήμουν εκεί για προετοιμασία τον Δεκέμβριο και λέγεται ότι ίσως πρόσθεσαν ακόμα ένα στίβο στο μέσα κόλπο, γιατί έχουμε μέσα στον κόλπο του Ρίου αγώνες και έξω από τον κόλπο σε ανοιχτή θάλασσα. Και είχαν τρεις στίβους μέσα και τρεις έξω, τώρα τους έκαναν τέσσερις τους μέσα και έμειναν τρεις έξω. Ο λόγος είναι ότι δύο από αυτούς τους στίβους θα καλύπτονται τηλεοπτικά καθημερινά και θέλουν να δώσουν περισσότερη προβολή και λέγεται ότι ίσως
να αρχίζουν τις ιστοδρομίες από το πρωί με τον πρωινό άνεμο και μετά κάποιες άλλες κατηγορίες να κάνουν με τον απογευματινό άνεμο. Είδαμε αυτό το φαινόμενο τον Αύγουστο, ότι 9-10 το πρωί υπήρχε μια κατεύθυνση ανέμου και μετά άλλαζε στο νορμάλ τον άνεμο που περίμεναν οι διοργανωτές. Και εντάξει, είναι γνωστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, την καθαριότητα και το πόσο λερωμένα είναι τα νερά, αλλά και εμείς από την πλευρά μας θα πάμε έτοιμοι, ψηλό ανοσοποιητικό σύστημα, επιπρόσθετα συμπληρώματα, σταγόνες να καθαρίζουμε τα μάτια και θα πάμε με ό,τι καλύτερο έχουμε να παλέψουμε να πάρουμε ακόμα ένα Ολυμπιακό μετάλλιο για την Κύπρο μας. Είναι Ολυμπιακή χρονιά, η Ολυμπιακή ομάδα της Κύπρου μεγαλώνει και με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό. Είδαμε την πιο πρόσφατη θέση να την παίρνει η Λεοντιά Καλένου όταν κατέβασαν ακόμα ένα εκατοστό το όριο στο ύψος. Τη Λεοντιά συγκεκριμένα την είχα χορηγήσει με αθλητική υποτροφία από ένα πρόγραμμα που κάναμε μαζί με την ΟΠΑΠ Κύπρου. Και με συγκινεί ιδιαίτερα να βλέπω ότι όταν πόνταρα πάνω της ότι θα έπαιρνε Ολυμπιακή πρόκριση, την πήρε. Έχουμε αθλητές όπως τον Αποστόλο Παρέλλη που είμαστε σίγουροι ότι θα πάρει την πρόκριση, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν την έχει, αλλά βάσει της παγκόσμιας κατάξης θα την πάρει. Όπως με έχει πει ο Νίκος, περιμένω ακόμα 2 κολυμβητές και πιστεύω η ομάδα πάλι θα μεγαλώσει γύρω στα 15 άτομα, αλλά αυτή τη φορά υπάρχει ποιότητα στην Ολυμπιακή ομάδα και να μην εκπλαγείτε να δείτε περισσότερο από ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Και θα είναι ευχή όλων μας αυτό το πράγμα. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού που με στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, και σίγουρα δεν θα μπορούσα να ξεχάσω τον ΟΠΑΠ Κύπρου, που είναι δίπλα μου, επίσημος χορηγός όλα αυτά τα χρόνια, το Λεβέντιο Ίδρυμα. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ θερμά και καλό δημόσια ακόμη περισσότερες εταιρείες να στηρίξουν όχι μόνο εμένα, αλλά όλους τους αθλητές της Ολυμπιακής Ομάδας, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τους χρειαζόμαστε, είναι Ολυμπιακή χρονιά και έτσι θα ανεβάσουμε την Κύπρακη σημαία ψηλά. Τώρα θα δεχτώ οποιασδήποτε ερωτήσεις έχετε. Αυτός ήταν ο σκοπός, να με ρωτήσετε, να υπάρξει μια συζήτηση. Οπότε είστε έτοιμοι. Η πιο λογική απάντηση θα ήταν ότι ναι, μου προκαλεί άρχος. Αν το σκεφτείς όμως με τις δύο πλευρές του νομίσματος, εάν ο Κυπριακός λαός δεν είχε κάποιες προσδοκίες από μένα, τότε αυτό το πράγμα δείχνει ότι δεν αναγνωρίζει αυτό που κατάφερα μέχρι τώρα. Άρα από τη στιγμή που το αναγνωρίζει και περιμένει από μένα, αυτό το πράγμα με χαροποιεί, γιατί δείχνει ότι αναγνωρίζουν τις προσπάθειες που κάνω και το πόσο δύσκολο είναι να φτάσει στην κορυφή. Άρα αυτή την πίεση τη χρησιμοποιεί υπέρ σου στο τέλος της ημέρας, να σκέφτεσαι ότι όλος ο Κυπριακός λαός και όχι μόνο είναι μαζί σου. Παύλο, συγκρίνοντας το 12 με το 16, όχι από πλευράς δικής σου πίεσης ψυχολογικής, από πλευράς καθαρά αγωνιστικής συναγωνισμού, πώς εκτιμάς τα πράγματα? Ο συναγωνισμός τώρα πλέον φαίνεται ότι είναι πιο δύσκολος, θα έλεγα, γιατί έχουμε την επιστροφή του Ρόμπερτ Σέι, του Βραζιλιάνου, που θα παίξει και σπίτι του. Είναι ένας θρύλος του αθλήματος, έχει πάρει 5 Ολυμπιακά μετάλλια και αυτός θέλει να κλείσει την καριέρα του στη Βραζιλία με ένα ακόμα. Αλλά είναι ο βετεράνος της κλάσης και έχεις τα νεαρά κανόνια, θα έλεγα, που προσπαθούν να το ρίξουν κάτω και φαίνεται ότι θα είναι πολύ δύσκολο να καταφέρει να πάρει ένα μετάλλιο. Είμαστε 6-8 αθλητές, θα έλεγα, που διεκδικούμε κάποιο μετάλλιο. Φυσικά το ίδιο ήταν και στην Αγγλία, φάνηκε πριν τους Ολυμπιακούς ότι θα υπάρχουν 6-8-10 αθλητές, γιατί στο λέιζερ πάντοτε έτσι γίνεται. Αλλά στο τέλος της ημέρας, γιατί υπάρχουν οι προκρίσεις μέσα από τις χώρες, μπορεί να υπάρχουν 2 καλοί αθλητές και αυτοί οι αθλητές να στοχεύουν περισσότερο στην πρόκριση και να κάνουν το πικ της απόδοσης τους πριν την Ολυμπιαδά, γιατί στοχεύουν να πάρουν την πρόκριση. Έτσι, όταν έρχεται η Ολυμπιαδά, φαίνεται ότι κάπου ξεμείναν από καύσιμο, όπως είχα πάθει εγώ φέτος στη Δανία. Και έτσι έγινε στο Weymouth. Δηλαδή, από την πρώτη μέρα, όταν έκανα τις 2 πρώτες ιστιοδρομίες, ήμασταν και τον πατέρα μου στο σπίτι και γύρισα και του λέω: θα είναι πολύ πιο εύκολο να πιάσουμε μετάλλια από ό,τι νομίζαμε. Γιατί είδα ότι κάποιοι αντιπάλοι που περίμεναν να ήταν πιο έτοιμοι δεν ήταν. Γιατί ήταν έτοιμοι τη στιγμή που δεν ήμουν εγώ
Και όταν ήμουν εγώ έτοιμος στο 100% είχα μείνει κάπου πίσω. Και είναι πολύ σημαντικό στον πρωταθλητισμό το timing to peak. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό και θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Πες μας, Αρχή. Κοιτάξτε, σίγουρα θα θέλαμε περισσότερη προβολή Αργύρι, γιατί το άθλημα ιστιοπλοϊάς είναι ένα ανερχόμενο άθλημα, θα έλεγα. Δεν είναι μόνο επιτυχές οι δικές μου. Πλέον βλέπουμε ότι οι καιρικές συνθήκες είναι εδώ. Έχουμε το καλύτερο γήπεδο που είναι δωρεάν, τη θάλασσά μας. Και αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Και σίγουρα η βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι καθοριστική. Σίγουρα δεν μπορεί να συγκρίνει με κάποια ομαδικά αθλήματα όπως είναι το ποδόσφαιρο, γιατί. Με όλο το θάρρος θα μου πείτε ότι τώρα το ποδόσφαιρο πουλά. Εμείς το κάνουμε να πουλά. Αν αρχίσουμε να δείχνουμε όχι μόνο στο πλέον, αλλά όλα τα Ολυμπιακά αθλήματα, τότε θα αρχίζουν και αυτά να πουλάνε. Γιατί κακά τα ψέματα είναι στατιστική, είναι μαθηματικά. Η Κύπρος είναι ένα νησί με λιγότερο από 1 εκατομμύριο πληθυσμό. Είναι πολύ πιο εύκολο στα ατομικά αθλήματα να υπάρχει μια μεγάλη διάκριση παρά σε οτιδήποτε ομαδικό. Είναι καθαρά θέμα μαθηματικών. Και σίγουρα θα θέλαμε περισσότερο τη στήριξή σας και την προβολή, γιατί είναι αυτό που θα φέρει και τους χορηγούς κοντά και θα αλλάξει όχι μόνο το αθλητισμό, αλλά την κοινωνία ολόκληρη. Πιστεύω, πριν απαντήσω την ερώτηση, θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Κωνσταντίνο Άντριν, γιατί μέσα από το σχεδιασμό υψηλής επίδοσης που είναι υπεύθυνη, ήρθαν κοντά στους αθλητές, ρώτησαν ποια είναι τα πράγματα που χρειάζεται. Το κάθε άθλημα είναι σίγουρα ξεχωριστό. Όταν τους εξήγησα εγώ ότι σαν ιστιοπλοεία αυτό που θα επένδυα αν είχα κάποια επιπρόσθετη οικονομική βοήθεια θα ήταν στη μετεωρολογία, τους εξήγησα, το αντιλήφθηκαν και δεν είπαν ότι όχι, δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Και ευτυχώς τη βγάλαμε φτηνά λόγω κάποιων διασυνδέσεων που υπάρχει και από τον προπονητή μου και από τον πατέρα μου με την Αυστριακή Ομοσπονδία. Και σίγουρα εντάξει, τους βοηθήσαμε και εμείς όταν είχα τον Αυστριακό Λεϊζερίστα, έρχονταν να κάνει προπόνηση μαζί μας. Αλλά η χάρη θα την ανταπεδώσουμε σε αυτόν όταν ύστερα από λίγα χρόνια θα φέρει κάποιον άλλον Αυστριακό Λεϊζερίστα και μας πει να έρθει να κάνει μαζί μας προπόνηση. Δεν θα μπορούμε να του πούμε όχι. Και έτσι θα σας απαντήσω την ερώτηση. Αυτή τη στιγμή πάνε όλα όπως έχουν προγραμματιστεί και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και σας ευχαριστώ θερμά για αυτό. Κάποια άλλη ερώτηση. Νομίζω να ρωτήσω για το Ρίο. Είσαι αργυρός, αντιλαμβάνομαι ότι πλέον. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Το δήλωσα πάρα πολλές φορές. Σίγουρα θέλω αυτό το χρυσό. Ακόμα δεν έχω καταφέρει να πάρω κάποιο χρυσό μετάλλιο σε τόσο μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Πάρα πολλές φορές ήρθα πολύ κοντά. Είναι εφικτό σίγουρα, γιατί αν δεν ήταν εφικτό δεν θα μιλούσα. Δεν μ' αρέσει απλά να δίνω υποσχέσεις. Μ' αρέσει να κάνω πράξεις και το έδειξα και στο παρελθόν αυτό. Υπάρχουν αυτοί οι 6-8 αντιπάλοι που είπαμε. Αυτός που θα είναι πιο έτοιμος και πιο διαυγής αυτή τη βδομάδα θα τα καταφέρει. Από πλευράς μου, εγώ θα επενδύσω πάρα πολύ στην νοητική προπόνηση για το Ρίο, για τον λόγο του ότι αυτό που είπαμε, ότι είναι ένας δύσκολος στίβος, θα είναι πολλές ημέρες. Είναι 8-9 μέρες που θα είναι αγώνες. Πρέπει να είσαι πολύ έτοιμος νοητικά, να μπορείς να απορροφήσεις τους οποιοσδήποτε ψηλές βαθμολογίες. Γιατί αν δούμε στο προολυμπιακό τουρνουά, αν είχε μέσο όρο στι ιστιοδρομίε το 5, δηλαδή αν κάθε ιστιοδρομία ερχόσουν απέμπτο, έπαιρνε σχεδόν το χρυσό μετάλλιο χωρί να χρειάζεται το medal race. Άρα έπαιρνε το medal race σχεδόν με περισσότερο από 20 βαθμού διαφορά, που είναι πάρα πολύ ψηλό μέσο όρο, αλλά αυτό είναι λόγω των συνθηκών που επικρατούν εκεί. Αν καταφέρει να είσαι σταθερό μπροστά, τότε θα πάρει ίσω και το χρυσό μετάλλιο χωρί καν να χρειάζεται την κούρσα των μεταλλίων που είναι 20 βαθμοί εκεί που παίζονται. Και πιστεύω ότι αυτό που θα παίξει τον καθοριστικό ρόλο θα είναι η νοητική διάβγεια, το πόσο δυνατός θα είσαι νοητικά και έτοιμος. Και το γεγονός ότι θα είναι η τρίτη μου Ολυμπιάδα βοηθάει αυτό το πράγμα, γιατί σίγουρα η εμπειρία της Ολυμπιάδας είναι διαφορετική.
Και φάνηκε όχι μόνο στην ιστοπλία, αλλά σε πάρα πολλά αθλήματα ότι αθλητές που διαπρέπουν στα παγκόσμια, στα ευρωπαϊκά και σε όλα, όλους τους αγώνες, όταν έρθουν στην Ολυμπιάδα, αφήνουν το μεγαλείο αυτόν τον αγώνα να τους επηρεάσει ψυχολογικά και να μην αποδώσουν το μέγιστο τους. Σίγουρα, σίγουρα αυτό. Σίγουρα δεν θα σε πειράξει, γιατί ο πρωταρχικός στόχος είναι η Ολυμπιάδα. Ίσως να σε πειράξει τη στιγμή που θα γίνεται για να πεις «Α, θα μπορούσα να πιάνω ένα μετάλλιο». Αλλά όταν έρθουν οι Ολυμπιακοί και βγουν οι πρώτοι τρεις, δεν θα θυμάται κανένας ποιος ήταν πρώτος στο ΓΕΡΣ, στο παγκόσμιο κύπελλο του 2016. Θα θυμούνται όλοι ποιος ήταν πρώτος Ολυμπιονίκης. Και έτσι ήταν η ιστορία. Αλλά πιο σημαντική είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες και σίγουρα θα θυσίαζα κάποια από τα μετάλλια αυτά. Αλλά αυτούς τους αγώνες τους χρησιμοποιούμε σίγουρα και για προετοιμασία και για ψυχολογικούς σκοπούς. Αλλά αν κάτι δεν πάει όπως το θέλεις, αν κάτι πάει στραβά, τότε θα κάτσεις κάτω να σκεφτείς τι δεν πήγε καλά, τι πρέπει να αλλάξω για να είσαι έτοιμος μέχρι την Ολυμπιάδα. Πολύ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.